Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός, είμαι εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού. Το σημερινό βίντεο είναι εμβόλυμο στο κανονικό μας πρόγραμμα, γιατί θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα περιστατικό που μου συνέβη στο γιατρείο πριν από λίγες εβδομάδες. Έχω αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην ιστορία για να μην είναι αναγνωρίσιμη, αλλά η ουσία έχει παρα... παραμείνει αναλύωτη. Πρόκειται για ένα ραντεβού με έναν κύριο 55 ετών που θα τον λέμε Δημήτρη. Ο Δημήτρης με κάλεσε στο τηλέφωνο και μου παραπονέθηκε ότι όλοι του οι είτε έχουν πεθάνει από καρκίνο, είτε έχουν περάσει καρκίνο και ο ίδιος είναι πολύ φοβισμένος και ανησυχεί πολύ για το ενδεχόμενο να νοσήσει και ο ίδιος με καρκίνο. Ο Δημήτρης ήθελε να ζητήσει τη βοήθειά μου ως ειδικό στην ιατρική διατροφολογία έτσι ώστε να τον βοηθήσω με συμβουλές ώστε να μειώσει σημαντικά την πιθανότητα να νοσήσει ο ίδιος από καρκίνο. Στο τηλεφώνημα ακούγονταν πολύ θορυβημένο και αγχωμένο και γι' αυτό άλλαξα το πρόγραμμά μου για να μπορέσω να τον δω όσο πιο άμεσα γινόταν. Όταν ο Δημήτρη ήρθε στο ραντεβού, καθίσαμε να μιλήσουμε και μου είπε ότι είναι πολύ μπερδεμένο από τι οδηγίε που διαβάζει στο ίντερνετ και επειδή με πιστεύετε, θέλει να με ρωτήσει κάποια πράγματα σε σχέση με τον καρκίνο για να τον βοηθήσω και να τον καθοδηγήσω. Απάντησα στον Δημήτρη ότι με χαρά θα ήθελα να τον βοηθήσω και ξεκινήσαμε τη συζήτησή μα. Στην αρχή μου είπε ότι σκέφτεται σοβαρά να κάνει διαλυματική νηστεία, αλλά δεν είναι σίγουρο αν το κατάλληλο πρωτόκολλο για την πρόληψη του καρκίνου είναι το πρωτόκολλο 24 ή το 168. Μου είπε ότι από αυτά που έχει διαβάσει το ίντερνετ, αλλού βλέπει ότι καλύτερο είναι το 24, ενώ αλλού βλέπει ότι το καλύτερο είναι το 168. Το του απάντησα ότι αυτές οι μελέτες δεν έχουν γίνει ακόμα εκτεταμένα σε ανθρώπους, ώστε να δούμε πραγματικά ποιο από τα δύο πρωτόκολλα είναι καλύτερο, και για να καταλάβουμε ποιο είναι καλύτερο, βασιζόμαστε στα αποτελέσματα που βλέπουμε σε πειραματόζωα. Παρόλα αυτά, ο μεταβολισμό των πειραματόζων είναι πολύ διαφορετικό από το δικό μα. Γιατί ένα πειραματόζωο, ένα ποντίκι, α πούμε, αν μείνει νηστικό 24 ώρε, μπορεί και να πεθάνει. Ενώ ο μέσο άνθρωπο μπορεί να αντέξει άνετα 2 και 3 μήνε χωρί τροφή. Άρα, είναι δύσκολο να πούμε με σιγουριά. Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα που έχουμε από ποντίκια, ποιο είναι το καλύτερο πρωτόκολλο για εμά. Στη συνέχεια με ρώτησε για τα βατόμουρα και τα ακτινίδια. Πάλι μου είπε ότι οι πληροφορίε που έχει δει στο ίντερνετ είναι αντικρουόμενε, γιατί σε άλλε σελίδε έχει δει ότι τα, μούρα, τα, ότι τα μαύρα βατόμουρα έχουν πιο ισχυρή αντικαρκυνική δράση από τα ακτινίδια, ενώ σε άλλη ισοσελίδα διάβασε ότι τα ακτινίδια έχουν πιο ισχυρή αντικαρκυνική δράση του εξήγησε ότι αυτά τα αποτελέσματα βασίζονται σε πειράματα που έχουν γίνει σε καρκίνου που έχουν καλλιεργηθεί σε μπουκάλια και όχι σε πραγματικού ανθρώπου. Γι' αυτό είναι δύσκολο να είμαστε σίγουροι ποιο από τα δύο έχει ισχυρότερη αντικαρκινική δράση σε εμά. Σε κάθε περίπτωση όμω και τα δύο είναι πάρα πολύ χρήσιμα και πρέπει να υπάρχουν στη διατροφή ενό ανθρώπου που θέλει να προστατεύσει την υγεία του, ειδικά από τον καρκίνο. Στη συνέχεια με ρώτησε για το λιναρόσπορο, μου είπε ότι σε πολλέ του έχει διαβάσει ότι δεν πρέπει να αγοράσουμε τον λιναρόσπορο αλεσμένο, αλλά πρέπει να τον αλέθουμε μόνοι μα, αμέσω πριν τον καταναλώσουμε. Αντίθετα, σε δικά μου βίντεο είχε δει ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία να είναι ο λιναρόσπορο φρέσκο αλεσμένο και μπορούμε να τον αγοράσουμε αλεσμένο και να τον αποθηκεύσουμε και να τον καταναλώσουμε σε λίγε εβδομάδε. Αναρωτιόταν αν αυτό ο τρόπο είναι σωστό. Του εξήγησα αυτό που έχω πει και στα σχόλια κάτω από τα βίντεο σχετικά με το λιναρόσπορο μερικέ φορέ, ότι το να καταναλώνουμε το λιναρόσπορο φρεσκοαλεσμένο είναι το ιδανικό. Αλλά δεν είναι και τόσο κακό να μην είναι φρεσκοαλεσμένο. Ούτω ή άλλω η πιο ισχυρή αντικαρκυνική δράση του λιναρόσπορου προέρχεται από τι φυτικέ ίνε, οι οποίε δεν καταστρέφονται ούτε με τη θερμοκρασία, ούτε με την άλεση, ούτε με την αποθήκευση. Άρα η αντικαρκυνική δράση που χάνουμε χρησιμοποιώντας τον λιναρόσπορο, αλεσμένο από πριν, είναι μικρή συγκριτικά με το τεράστιο όφελος του λιναρόσπορου. Με αυτά και αυτά, πέρασε αρκετή ώρα από το ραντεβού, οπότε ήρθε και η ώρα να ρωτήσω κι εγώ κάποια πράγματα. Αφού τον ρώτησα αν θα ήθελε να μου πει το ιστορικό του, συμφωνήσαμε και ξεκινήσαμε. Ξεκίνησα ρωτώντα το το σημαντικότερο: Καπνίζεται. Η απάντηση με προβλημάτισε. Ναι, αλλά όχι πάρα πολύ. Τις περισσότερες μέρες δεν ξεπερνάω το πακέτο. Ίσως καμιά φορά τα Σαββατοκύριακα αν βγω έξω να καπνίσω παραπάνω. <σομίξε> Τότε άδραξα την ευκαιρία και ρώτησα. Μιας που είπατε για έξω, πίνετε αλκοόλ. Όχι καθημερινά. Μόνο όταν βγαίνω, δηλαδή δύο-τρεις φορές τη βδομάδα. Δε μένω όμως το ένα ποτήρι. Συνήθως πίνω περισσότερο. Δεν μεθάω τελείω, αλλά καταλαβαίνετε με την παρέα. <σομίξε> Μ, μάλιστα, σκέφτηκα. Τότε ρώτησα: Το βάρο σα είναι αρκετά αυξημένο. Έχετε σκεφτεί να κάνετε κάτι γι' αυτό, Δεν είναι τόσο πολύ, μου απάντησε. Μόνο η κοιλιά. Mm. Μάλιστα, σκέφτηκα. Συνέχισα. Γυμνάζεστε. Έχετε στην καθημερινότητα κάποια δραστηριότητα με κίνηση. Είναι αδύνατο να γυμναστώ, μου απάντησε. Έχω ελάχιστο χρόνο. Η δουλειά μου είναι πολύ απαιτητική. Μάλιστα. Πιστεύω ότι μέχρι τώρα έχετε καταλάβει τι θέλω να πω. Έχετε καταλάβει ποιο είναι το διδακτικό σε αυτή την ιστορία. Δεν έχουν όλε οι ιατρικέ οδηγίε την ίδια βαρύτητα. Ψάχνοντα το ίντερνετ, καμιά φορά μπορούμε να χάσουμε το δάσο πίσω από τα δέντρα. Καμιά φορά μπορεί να αναλωθούμε υπερβολικά σε λεπτομέρειε που παίζουν πολύ μικρή σημασία και να χάσουμε ή να αγνοήσουμε προβλήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικότερα. Κάποιοι άνθρωποι το κάνουν αυτό γιατί με αυτό μειώνουν το άγχο του. Η κοπιαστική αναζήτηση τη ιδανική νηστεία ή τη μαγική τροφής του βοηθά να ξεχνούν και να παραβλέπουν τα σημαντικότερα προβλήματα που είναι μπροστά στα μάτια του. Μπορεί να μιλάνε για ώρε για την αντικαρκενική δράση του κάθε φρούτου ξεχωριστά τη στιγμή που καπνίζουν, να αναρωτιούνται για το ιδανικό πρωτόκολλο διαλυματική νηστεία τη στιγμή που το κοιλιακό του λίπο είναι πάρα πολύ αυξημένο και να αναρωτιούνται αν είναι καλύτερο ο φρεσκοαλεσμένο λιναρόσπορο ενώ έχουν να γυμναστούν από Τετάρτη Δημοτικού. Είναι καλό να ψάχνουμε στο Ιντερνετ και να βρίσκουμε οδηγίε εκλαϊκευμένη επιστήμη που μπορούμε να εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μα. Αυτό κάνω κι εγώ από το κανάλι μου. Αλλά δεν θέλω να χάνουμε το δάσο πίσω από τα δέντρα. Η διακοπή καπνίσματο, το χαμηλό κοιλιακό βάρο, η σωστή διατροφή και η άσκηση είναι οι πυλώνε τη καλή πάνω σε αυτά μπορούμε να χτίσουμε. Αν αυτά δεν υπάρχουν, τότε θα πρέπει να επενδύσουμε τον περισσότερο χρόνο μα όχι για να βρούμε ποια μουρά έχουν την ισχυρότερη αντικαρκυνική δράση, αλλά πώ μπορούμε να φέρουμε αυτά να είναι εκεί που πρέπει. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σα παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σα ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.